Αυστριακός Wolfgang Ranger έχει το πρώτο τεχνητό πόδι παγκοσμίως που μεταδίδει δεδομένα και πληροφορίες στον εγκέφαλο. Ο 54χρονος πρώην δάσκαλος έχασε το δεξί του κάτω άκρο το 2007. Χρειάστηκαν 6 μήνες δοκιμών πριν φορέσει το καινούριο προσθετικό του μέλος. Τώρα κάνει τζόκινγκ, ποδήλατο και αναρρίχηση. Όταν κινείται δεν είναι εύκολο να διακρίνεις ότι έχει προσθετικό μέλος. Κάθε φορά που ο Ράγκερ κάνει ένα βήμα ή βάζει πίεση στο κάτω άκρο του, μικροί αισθητήρες στέλνουν αισήματα στον εγκέφαλο. Με αυτό το μέλος μπορώ να καταλάβω τώρα αν ο δρόμος έχει χαλίκι ή είναι πλακόστρωτο. Ή το χειμώνα επίσης είναι πολύ σημαντικό γιατί καταλαβαίνω αν ο δρόμος έχει πάγο ή αν γλιστράει. Μπορώ λοιπόν να αντιδράσω και να γλιτώσω από το πέσιμο. Από την ισορροπία και την ασφάλεια, το προσθετικό μέλος έχει ακόμα μια σημαντική λειτουργία. Βοηθά στην εξάλληψη του πόνου που αισθανόταν τα προηγούμενα χρόνια εξαιτίας του ακροτηριασμού. Η καινοτομία αυτή ανήκει στον καθηγητή Χούμπερτ Έγκερ από το Πανεπιστήμιο του Λίντς. Οι χειρουργοί συνδέουν τις νευρικές απολύξεις που έχουν απομείνει στο κάτω άκρο με τον υγιή ιστό στο μυρό. Εξαισθητήρες τοποθετούνται στην πατούσα του ελαφριού προσθετικού μέλους και συνδέονται με τους διαγέρτες που βρίσκονται στο εσωτερικό. Σε αυτό το ευαίσθητο τεχνητό πόδι υπάρχουν σημεία πίεσης που βρίσκονται στο κάτω μέρος του προσθετικού μέλους. Αυτά τα σημεία μετρούν την επαφή με το έδαφος και επίσης το πώς κινείται το τεχνητό πόδι. Αυτά τα δεδομένα μεταφέρονται τεχνητά στα νευρικά κύτταρα και ύστερα στον εγκέφαλο, όπου δημιουργείται η αίσθηση. Ήδη το 2010 ο Έγκερ και η ομάδα του είχαν παρουσιάσει ένα αντίστοιχο προσθετικό χέρι που ελεγχόταν από τον εγκέφαλο. Η νέα του αυτή καινοτομία πιστεύει ότι θα αλλάξει ριζικά τη ζωή των ανθρώπων που έχουν χάσει τα κάτω άκρα τους. Προς το παρόν το προσθετικό αυτό πόδι κοστίζει μεταξύ 10 και 30 χιλιάδων ευρώ.